Με αφορμή την προεκλογική ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτίνης στη Τρίτη στις 18.30 το απόγευμα, ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ροδόπης Σταμάτης Αγγελίων απίθυνε προς όλους κάλεσμα. Να καλέσω όλους τους πολίτες του Νομού Ροδόπης αύριο στο Μέγαρο στις 18.30 το απόγευμα να παρακολουθήσουν την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του συντρόφου του Αλέξη του Τσίπρα. Επισκέφτεται την πόλη μας και τον νομό μας. Μια πόλη και ένας νομός που επλήγησαν πολύ από την οικονομική κρίση. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι πριν από λίγες ημέρες, στον ίδιο χώρο, ο κύριος Σαμαράς εξετράπησε ένα κήρυγμα φόβου και μίσους. Αυτό ξέρει, αυτός είναι, αλλά εμείς πια δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Σαμαρά. Ασχολούμαστε για το αύριο της χώρας. Και το αύριο της χώρας θα έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα του λαού. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν στο Μέγαρο, όχι απλώς για να ακούσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για να είναι και οι εγγυητές της νέας πορείας που θα ξεκινήσει από το βράδυ της 25ης του Γενάρη. Γιατί οι εκλογές αυτές είναι οι πλέον κρίσιμες από τη μεταπολίτευση δευσικύστερα. Κύριε Σαγγελίου, σχολείας και κάποιες φημολογίες που διαρρέονται τεχνιέντος και αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Τον τελευταίο καιρό, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας εδώ τοπικά και εκ μέρους του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη, έτσι πληροφορούμε, διαρρέεται τεχνιέντος μια φημολογία, ίδια η φημολογία του 2012. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους πολίτες, όχι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στον κύριο Στυλιανίδη. Ο φόβος ότι η Ροδόπη θα βγάλει έναν βουλευτή από την πλειονότητα και αυτός οπωσδήποτε, ελέω Θεού, θα πρέπει να είναι ο κύριος Στυλιανίδης, είναι προφανές ότι είναι το τελευταίο όπλο που τους έχει απομείνει. Θα ήθελα να σημειώσω και να υπενθυμίσω στους πολίτες ότι ο κύριος Στυλιανίδης ως υπουργός και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εψήφισε όλα τα μνημόνια, εψήφισε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, εψήφισε το μεσοπρόθεσμο, εψήφισε δηλαδή όλα εκείνα τα μέτρα που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Είναι άρα συνυπεύθυνος. Είναι συναυτουργός της πολιτικής που οδήγησε τους πολίτες στην εξαθλίωση. Αυτό που κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας πρέπει να δείξει και ο λαός της Ροδόπης είναι η αποδοκιμασία για τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Στυλιανίδη και της Νέας Δημοκρατίας. Σε τελική ανάλυση, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί κάλλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει βουλευτή από την πλειονότητα, να βγάλει και από τη μειονότητα και από την πλειονότητα, αν ο λαός το θελήσει, και μάλιστα αυτοί θα είναι κυβερνητικοί βουλευτές. Και ένα αριθμητικό στοιχείο να πω, για να δείτε πόσο κενή είναι αυτή η φημολογία του φόβου που διακινεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Στυλιανίδης. Εκτός αν τα τρία πρώτα κόμματα στον νομό Ροδόπιτς βγάζουν βουλευτή. Εκτός αν η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι θα βγει τέταρτο κόμμα. Επειδή όμως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εγώ λέω ξεκάθαρα ότι ζητάμε την ψήφο των πολιτών για να βγάλουμε βουλευτές και από την πλειονότητα και από τη μειονότητα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές που θα αγωνιστούν υπέρ του λαού και του τόπου. Γι' αυτό λοιπόν, κλείνοντας, καλώ πάλι τους πολίτες να έρθουν αύριο στις 18.30 το βράδυ στο Μέγαρο.